στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που μαζί με τη θέρμανση αποτελούν φυσικά έτσι έναν μεγάλο βραχνά για τον οικογενειακό προϋπολογισμό εν ώψη της χειμερινής περίοδου. Τα βάζουμε όλοι κάτω, προσπαθούμε να δούμε τι θα κληθούμε να πληρώσουμε τον επόμενο μήνα και φυσικά στην καρδιά του χειμώνα τους άλλους που ακολουθούν. Τρεις κλίμακες υιοθετούνται τον Οκτώβριο στο νέο μοντέλο των κρατικών επιδοτήσεων που διαμορφώνουν μαζί με τα νέα τιμολόγια των παρόχων τις τελικές τιμές. Έτσι κάπως ολοκληρώνεται το puzzle. Και για τις καταναλώσεις που καταγράφονται, τους διακανονισμούς, αλλά και την ενδεχόμενη στροφή στο ηλεκτρικό ρεύμα για τη θέρμανση εν ώψη αυτού του δύσκολου χειμώνα, θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της Γενόπ ΔΕΗ, τον κύριο Γιώργο Αδαμίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Αδαμίδη. Καλό μεσημέρι σας και στους τηλεθεατές σας, κύριε Λικουρίνη. Κύριε Αδαμίδη, δύσκολη εξίσωση εν ώψη του φετινού χειμώνα. Το βλέπουμε όλοι, από νωρίς το έχουμε αντιληφθεί. Οι καταναλωτές προσπαθούν έτσι να μειώσουν τις καταναλώσεις, να κρατήσουν τους λογαριασμούς σε διαχειρίσιμα επίπεδα. Δεν ξέρω στη συνέχεια πόσο εύκολα θα είναι αυτό. Να ξεκινήσουμε από το πώς διαμορφώθηκε το τοπίο την καλοκαιρινή περίοδο και να δούμε στη συνέχεια και τι περιμένουμε τους επόμενους μήνες. Ναι, ωστόσο, δράτω με τις ευκαιρίες σε σχέση με το προηγούμενο ρεπορτάζ, επειδή το έχω ακούσει καθ' ολοκληρία, να καταδικάσω και εγώ και την αμέριστη συμπαράσταση της Γενόπ ΔΕΗ στους απολυμμένους της εταιρείας στη Μανδαματίνα. Νομίζω ότι αυτές οι πρακτικές είναι έξω και πέρα από κάθε δημοκρατική έννοια. Και καλό θα είναι να ξανασκεφτεί η εργοδοσία τέτοιου είδους ζητήματα, διότι μόνο προβλήματα δημιουργεί και εντείνει τον αγώνα των εργαζομένων. Τώρα, σε σχέση με το θέμα της ενέργειας, προφανώς και τα προβλήματα που δημιουργούνται εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, πάντως πολύ πριν τον πόλεμο με την ενεργειακή κρίση, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Mm-hmm. Οι καταναλωτές βρίσκονται μπροστά σε πρωτόγνωρες αυξήσεις στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και αυτό προφανώς δεν μπορεί να δώσει... Δεν μπορούν να αντέξουν όλες αυτές τις τιμές για τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Άρα αυτό που είδαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα φαίνεται να συνεχίζει και το επόμενο. Μάλιστα θα έλεγα εγώ ενισχύεται, διότι οι καταναλωτές άρχισαν να τρώνε και όσο λίπος θα μπορούσε να υπάρχει στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Mm-hmm. Μιλάμε για αυτούς που στοιχειοδός μπορούσαν να... τα καταφέρουν να ζήσουν, γιατί υπάρχει μια γνωστή πλέον απόφαση ότι είναι πολύ περισσότεροι αυτοί οι οποίοι αγγίζουν τα όρια της φτώχειας σε αυτή τη διαδικασία. Το κίνητρο λοιπόν, για τη μείωση της κατανάλωσης, πρόεδρε, είναι εφικτό να το πετύχει κάποιος? Είναι εύκολο να φτάσει κάποιος το 15% ή έχουμε προχωρήσει έτσι κι αλλιώς σε μείωση το προηγούμενο διάστημα, οπότε έχουμε φτάσει τα βάνη πλέον? Σε αυτό ακριβώς θα ερχόμουν τώρα. Με δεδομένο λοιπόν ότι για τον μήνα Οκτώβριο έχουμε ένα σύστημα επιδότησης κλιμακωτό, δηλαδή άλλη ελάφρυνση προς τους καταναλωτές, άλλη επιδότηση στις πρώτες 500 κιλοβατόρες, μειωμένη ελάφρυνση στις επόμενες 1,000 και ούτω καθεξής, με την υποσημείωση ότι αν καταφέρουμε για την δεύτερη κλιμακά, και εδώ είναι αντιφατικό σε σχέση με αυτό που εξήγηλε η κυβέρνηση. Δηλαδή, το 90% των καταναλώσεων θεωρεί ότι είναι στην πρώτη κλίμακα, mm-hmm. τους οποίους δεν δίνει κανένα κίνητρο να μειώσουν καταναλώσεις για να πάρουν κάποια επιπλέον επιδότηση. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τη δεύτερη κατηγορία, εκεί πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι είναι και αντιφατικό σε σχέση με τα όσα υποστηρίζει η κυβέρνηση για την δυνατότητα εναλλαγής του καταναλωτή από προμηθευτή σε προμηθευτή μετά την έρευνα της αγοράς, αν θεωρεί ότι κάποιος είναι φθηνότερος τον επόμενο μήνα. Mm-hmm. Άρα με αυτόν τον τρόπο τον δεσμεύει. Και το δεύτερο έχει να κάνει, που θεωρώ ότι είναι και ανέφικτο, ότι δεν έχουμε τις μετρήσεις την αντίστοιχη χρονική περίοδο, δηλαδή τον μήνα Οκτώβρη του 2021, δεν γνωρίζουμε πόση mm-hmm. κατανάλωση, μιλάω για τον Οκτώβριο, πόση κατανάλωση έκανε παράδειγμα εσείς, κυρία Λικουρίνου. Mm-hmm. Άρα για να συγκρίνετε φέτο έτσι ώστε να δείτε αν μπορείτε να είστε 15% κάτω. Σε ό,τι αφορά τους επόμενους μήνες, εκτιμάτε ότι θα επιλέξουν πολύ το ηλεκτρικό ρεύμα για τη θέρμανσή τους το χειμώνα? Γιατί το φυσικό αέριο θα καταγράψει τιμές απαγορευτικές. Και όχι μόνο.
και όχι μόνο το φυσικό αέριο, παρότι έχει μία αποκλιμάκωση η διαδικασία με το πετρέλαιο θέρμανσης, νομίζω ότι η εκκίνηση τις επόμενες 15 μέρες κάπου κοντά στο 1,40 μετά την επιδότηση δεν είναι και φτηνό καύσιμο και όταν μιλάμε για την περιοχή της Βόρειας Ελλάδος, συζητάμε για θερμοκρασίες οι οποίες είναι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ο χειμώνας είναι πολύ, διαρκεί πολύ περισσότερο από ό,τι στην Νότιο Ελλάδα. Γιατί καμιά φορά όλες αυτές τις συγκρίσεις γίνονται με το τι συμβαίνει στην Αθήνα. Βεβαίως υπάρχει ο μισός πληθυσμός περίπου της χώρας εδώ, αλλά τα προβλήματα είναι κυρίως στην Βόρειο Ελλάδα, ήδη η Φλόρινα και όχι μόνο. Η Καστοριά, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη, τα ορεινά εκεί άρχισαν. Άρα, βλέπετε να ανοίγουν θερμαντικά σώματα, να ανοίγουμε το air condition στο ζεστό. Είναι βέβαιο αυτό. Γιατί το πετρέλαιο πρέπει κανείς να το προπληρώσει για να το έχει. Ενώ νομίζω ότι θα έχουμε καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί είναι πιο εύκολο κανείς να ζεσταθεί την ώρα που το χρειάζεται βάζοντας ένα θερμαντικό σώμα στην πρίζα. Και επειδή ο λογαριασμός θα έρθει μετά από 2 ή 4 μήνες, νομίζω ότι αυτό που θα είναι προβληματικό θα είναι από τον Απρίλιο, από τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2023, όπου εκεί θα έρθουν μαζεμένοι και λογαριασμοί οι οποίοι θα είναι φουσκωμένοι και νομίζω ότι θα υπάρχει μεγάλη αδυναμία. Φοβάστε ότι θα έχουμε διακοπές ρεύματος εκείνη την περίοδο μετά από τη δύσκολη χειμερινή περίοδο? Κοιτάξτε, έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, με τη μείωση της κατανάλωσης να είναι αισθητή, τα πράγματα μπορεί οριακά να κλείσουν θετικά. Αν όμως έχουμε, επειδή το έχω πει πολλές φορές αυτό και το επαναλαμβάνω και σήμερα στην συζήτησή μας, εάν έχουμε και το κλείσιμο του αγωγού φυσικού αερίου που παίρνει η χώρα μας μέσα, που περνάει μέσα από την Τουρκία, τον Turk Stream, τότε θεωρώ βέβαιο ότι θα έχουμε εκπεριτροπής διακοπές ρεύματος για τους καταναλωτές για να μην έχουμε ολικά blackout. Σε τι ποσοστό προχωρούν σε διακανονισμούς ήδη, Πρόεδρε, και για τι ποσά μιλάμε? Αν έχουμε κάνει μια πρόσφατη σύγκριση σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, έχουν τριπλασιαστεί οι διακανονισμοί και μάλιστα είναι αυτοί που πάνε στα καταστήματα, γιατί οι διακανονισμοί γίνονται και από απόσταση, ενώ γίνονται και μέσω του ηλεκτρονικά, δηλαδή μέσω του ίντερνετ, τις οποίες δεν μπορούμε να καταγράψουμε και να παρακολουθήσουμε. Έχουμε λοιπόν όμως μια έξαρση, εκτείναξη των ρυθμίσεων, γιατί αυτές οι ρυθμίσεις δυστυχώς ξαναπέφτουν, επειδή έρχεται η δόση, έρχεται και ο τρέχον λογαριασμός και τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα, με δεδομένο το ότι όλη η οικονομία είναι σχημάζουσα. Έχουμε πληθωρισμό που αγγίζει το 12%, 11,5%. Οι μισθοί μείνανε το ίδιο καθυλωμένοι στα προηγούμενα επίπεδα. Άρα είναι δύσκολο να ανταπεξέλθει κανείς στις υποχρεώσεις του σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεύμα. Κυρίως με το ρεύμα, μιας και μιλάμε για αυτό αυτή τη στιγμή. Πρόεδρε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο διάστημα με την ελπίδα να παραμείνει διαχειρίσιμη η κατάσταση. Ας ευχηθούμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.